Πόσο πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ήταν η ποινή για κάποιον που εμπλέκεται σε τροχιό θανατηφόρο δυστύχημα? Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να είναι σοβαρή. Δεν μπορεί να πάει ούτε 2 ούτε 5 χρόνια, γιατί αλλιώς κανείς δεν θα κρατήσει πλέον καμία ευθύνη. Αν φταίει ο οδηγός, η ποινή πρέπει να είναι πολύ βαριά, 10 χρόνια και πάνω, φυλάκιση. Σε περίπτωση όμως που ο οδηγός έφερε τόσο μεγάλη ευθύνη? Ο νόμος πρέπει να είναι πιο επίκης. Υστέρηση άδεια για ένα χρονικό διάστημα ή και φυλάκιση σε πιο λίγο χρόνο. Κάμια ξαντζεφή για αυτόν είναι οίβαρη. Είναι ισόβια, διότι είναι σαν να μπορεί ο άνθρωπος να ζούσε, ας πούμε. Διότι άμα τον αφήκει και τρεις ώρες δεν είναι, και στρατούν να καρύψουν, αιμορραγίες μπορεί να πεθάνει. Στο αρρώ αδίκημα έπρεπε να είναι μια πενταετία το μήνυμα. Εξαρτάται το αδίκημα. Αν το αδίκημα είναι σοβαρό, σίγουρα πρέπει να τιμωρηθεί. Πρέπει, δεν το λέει στον 10 χρόνια, αφού η ζωή του άλλου κινδυνεύουν τη ζωή του άλλου. Εξαρτάται από κατάσταση είναι ο οδηγός. Μπορεί να είναι ναρκωμανής, μπορεί να είναι μεθυσμένος. Κοινοί πρέπει να τους κόχουν την κελέν τους. Ειδικά άμα είναι νέο παιδί αυτός που σκοτώνει, ας πούμε, να σκοτώσει ένα 20 χρονών, για μένα καλά είναι να πεθαίνει και ο ίδιος που το έκανε, κατευθείαν, στη ψύχρα. Για να μάθει να μην πίνει και να οδηγάνε. Άνω το 15 ετών. 15 με 20 χρόνια, πιστεύω. Εξαρτάται βασικά από τον καθένα, ανάλογα με το λάθος που έκανε, με τι φταίει, αν πήγε με κότσι, ανάλογα, εξαρτάται. Αλλά η ποινή, εξαρτάται, 5 με 10 χρόνια πιστεύω.